Η πορεία της οικονομίας, οι προοπτικές που διανοίγονται για επανεκκίνησή της και οι προτάσεις των κομμάτων για έξοδο από την κρίση θα βρεθούν αύριο στο επίκεντρο της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου. Ψηλά στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκεται και η πρόταση του ΑΚΕΛ για συντεταγμένη έξοδο από το ευρώ. Πρόταση που κατά τον αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Λευτέρη Χριστοφόρου κατατίθεται κατόπιν εορτής. Είναι αξιοπερίεργο πως κάποιοι που για 5 χρόνια είχαν τη διαχείριση της οικονομίας του τόπου και πεσόρευσαν τα δεινά για την οικονομία και μας οδήγησαν σε μνημόνια και τρόικες. Τώρα θυμήθηκαν ότι είχαν προτάσεις κρυμμένες τις οποίες παρουσιάζουν για να μας βγάλουν από την καταστροφή που ήδη δημιούργησαν. Είναι άξονα απορίας και είμαι περίεργος τι θα παρουσιάσουν κάποιοι στο Εθνικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση. Στα πλεονεκτήματα της πρότασης του ΑΚΕΛ για επιστροφή στη Λύρα αναφέρθηκε νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, Άντρος Κυπριανού. Μια τέτοια πρόταση μπορεί να δώσει προοπτική και ελπίδα γιατί θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση της οικονομίας διεθνώς με την υποτίμηση του νομίσματος. Θα συμβάλλει στην επανάκτηση της ανεξαρτησίας του κράτους στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, θα ενισχύσει την ανάπτυξη άλλων κλάδων της κυπριακής οικονομίας. Για προσπάθεια της ηγεσίας του ΑΚΕΛ να δικαιώσει την πάγια θέση της εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ, έκανε λόγο το δίκο δια του μέλους του εκτελεστικού του γραφείου Κίκη Θεοδότου. Θα ήταν βεβαίως προτιμότερο αν το ΑΚΕΛ και η κυβέρνηση Χριστόφια αυτές τις ανησυχίες και προβληματισμούς τους σκέφτονταν νωρίτερα, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην οδηγηθεί η Κύπρος στο μηχανισμό στήριξης. Προτάσεις και εισηγήσεις θα καταθέσει και η ΕΔΕΚ. Ο πρόεδρος του κινήματος και πρόεδρος της Βουλής για Ανακισομήρου έγινε το πρωί δεχτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Εκείνο που προέχει αυτή την ώρα είναι προφανώς η στοιχειώδη σταθεροποίηση των οικονομικών δεδομένων, η εξομάλυνση του τραπεζικού τομέα και εδώ. Το κέντρο βάρους είναι φυσικό ότι πέφτει στην Τράπεζα Κύπρου. Ανάλογη είναι και η θέση του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, ο οποίος συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Άμεσα αν είναι δυνατόν να κλείσει το ζήτημα, δηλαδή να υπάρξει ένας σωστός εκτελεστικός διευθυντής της Τράπεζης Κύπρου, ένας άνθρωπος που να γνωρίζει τα τραπεζικά προβλήματα και την Κύπρο όμως, όχι κάποιος που θα έρθει από τον ουρανό. Αύριο το απόγευμα συνέρχεται επίσης και η Υπουργική Επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του μνημονίου.